αυτό, κοίτα. Γίνεται πίδες. Διαφορετικά αυτά. Πολλά ψάρια αυτά. Τα χρώματα που έχω. Αγαπητοί, εγώ δεν έχω ξαναδεί. Όχι, ούτε εγώ ποτέ. Και διαφορετικά είναι. Και από κάτω εκεί έχει πάρα πολλά. Εγώ θα τρελαθεί όλες αν ορίσεις τα ψάρια αυτά, ειδικά τώρα που με ενδιαφέρεται με τέτοια. Απίστευτο. Κοίτα από στο βάθος, έχει πάρει τεράστια. Είναι και διαφορετικά, δεν μου αρέσει αυτά με τα ψαρίδια. Ναι, ναι. Έμα τόσα ψάρια. Καλημέρα, καλώς ορίσατε, παιδιά, τι κάνετε? Καλώ σας βρήκα, πολύ καιρό να τα πούμε. Ελάτε μέσα, ελάτε να τα πούμε, πάμε. Σας έχω βάλει εδώ στη κουζίνα μαζί μου γιατί θέλω να μαγειρέψω. Σήμερα θα φτιάξω φακές και μια χωριάτικη για μεσημέρι. Οπότε θα μαγειρέψω εγώ τώρα. Τώρα είναι 11:25. Η μικρή πια έχει τελειώσει με το ολοήμερο. Πια την παίρνω 1 η ώρα. Φέτος δεν είχαν αρκετά παιδιά στο ολοήμερο και αναγκαστικά το κλείσανε, ναι. Οπότε τώρα την παίρνουμε 1 η ώρα. Ο Αλέξανδρος ολοήμερο, 4. Άρα τώρα πρέπει να τελειώσω το φαγητάκι πριν έρθει η Μπέμπα από το σχολείο, να έχει να φάει. Και έλεγα μετά από πάρα πολλές μέρες, η αλήθεια είναι ότι ούτε εγώ θυμάμαι πότε τράβηξα βίντεο τελευταία φορά, πρέπει να έχει περάσει κανένα μήνα πραγματικά. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε περάσει πολύ ωραία, γι' αυτό δεν είχα και την κατάλληλη ψυχολογία για να μπορώ να κάτσω, να σας μιλήσω, να ανοίξω την κάμερα, να τα πούμε. Τέλος πάντων, περασμένα ξεχασμένα. Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή θα έχω το κουράγιο να κάτσω, να ανοίξω την καρδούλα μου, να σας μιλήσω, να πω τι έγινε, γιατί δεν είναι πολύ εύκολο και δεν είναι κάτι που... εντάξει. Δεν είναι κάτι που πρέπει να το ξέρουν, τέλος πάντων. Ωραία, οπότε, κόβω το καρότο, έχω κρεμμυδάκι και λίγο σκορδάκι εδώ πέρα να βάλουμε τις φακές. Τις κάνουμε απλές, με ντοματούλα. Οπότε, ποια είναι τα νέα σας, τι κάνετε? Ελπίζω να είστε ακόμα όλοι εδώ πέρα μαζί μου, παρόλο που έχουμε να τα πούμε τόσο καιρό. Είμαι πολύ περίεργη να δω ποιοι είστε ακόμα μαζί μας εδώ. Ποια είναι τα νέα σας, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Να περνάτε όμορφα. Υγεία να έχετε πάνω απ' όλα. Εμείς, εντάξει, καλά είμαστε τώρα, μπορώ να το πω. Παρόλο που δεν έχουμε περάσει τόσο καλά όμορφα, αλλά εντάξει, άλλη στιγμή αυτό. Τώρα να τα πούμε λίγο, να πούμε λίγο τα νέα μας, να σας πω τι κάνουμε. Αλλά θέλω, όπως είπα, να τελειώσω λίγο με τις φακούλες, να τις βάλω να βράσουν, να προλάβουν να βράσουν, δηλαδή μέχρι τις 1 που θα πάω να πάρω τη μικρή από το σχολείο. Πήγαμε για καφέ το πρωί με τον Κώστα πριν πάει για δουλειά. Πέρασα λίγο από το Lidl. Είχα τόσο πολύ καιρό να πάω στο Lidl. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν με βολεύει κιόλας και δεν πάω πολύ συχνά. Πιο πολύ πάω στη Σκλαβενίτη που είναι πιο κοντά στο σπίτι μου και εντάξει, μου αρέσουν και πολύ τα προϊόντα, οπότε πάω εκεί. Αλλά επειδή τυχαία πέρασε δίπλα από το Lidl, λέω να περάσω και λίγο μέσα να δω τι έχουν. Πήρα 2-3 πραγματάκια από εκεί που δεν τα βρίσκει στο Σκλαβενίτη. Και η αλήθεια είναι ότι οι βάφλες που παίρνω εγώ για τον Αλέξανδρο, τρέχουν τα δακρύζω τώρα από το κρεμμύδι. Οι βάφλες που τις παίρνω εγώ από το Σκλαβενίτη για τον Αλέξανδρο που τις τρώει και του βάζω το κολατσιόν έτσι μαζί του να το έχει στο σχολείο, τις βρήκα, παιδιά, σε τιμή σοκ, σε καμιά σχέση πως τα βρίσκω στο Σκλαβενίτη. Στο Σκλαβενίτη το παίρνω 3 ευρώ και κάτι, δεν θυμάμαι ακριβώς. Σχεδόν 4 ευρώ έχουνε.
Και στο Lidl τα πήραμε 1,79. Απίστευτο. Είμαι περίεργη να δω αν... Αχ, τα μάτια μου. Είμαι περίεργη να δω αν στη γεύση είναι ωραίες, δηλαδή εντάξει και στο σκλαβενίτι είναι ακριβές, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ ωραίες, είναι νόστιμες. Και να δοκιμάσουμε και αυτές, να δούμε αν είναι το ίδιο έτσι ωραίες και νόστιμες, μετά να τις πάρουμε μόνο από εκεί, γιατί δεν αξίζει μετά να δώσω τα διπλάσια τιμή, γιατί είναι κάτι που το παίρνουμε συχνά. Οπότε έχω τελειώσει με τα κρεμμυδάκια, καροτάκια, σκορδάκι. Έχω βράσει μια φορά τις φακές, τις έχω σπρώσει. Τώρα απλά να βάλω καλό νεράκι καθαρό. Λαδάκι. Έχω πάρει από κάποιον σπιτικό λαδάκι, πολύ ωραίο είναι. Αλλά δεν θα βάζω πολύ τώρα, βάζω μόνο λίγο και προτιμώ μετά να βάλω φρέσκο στο πιατάκι. Οπότε εδώ να συμπληρώσουμε νεράκι, να τους βάλω να βράσουν και τα λέμε. Ωραία, έχω βάλει τις φακές να βράσουνε. Η αλήθεια είναι τώρα τις έχω λίγο άγχος, γιατί την προηγούμενη φορά που έχω βάλει φακές να κάνω, παιδιά, τις έχω κάψει, παραλίγο να πάρω φωτιά, πραγματικά. Έχω μια σειρά τώρα που βλέπω στο ίντερνετ, μια τουρκική, δεν ξέρω αν σας αρέσουν, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και βρήκα μια σειρά τώρα πάρα πολύ ωραία, οι κόρες της κυρά Φαζιλέτ. Μου έχει τραβήξει πολύ το ενδιαφέρον. Και ένα πρωί πήγα να κάνω φακές, τις έχω βάλει να βράσουνε και έχω βάλει να δω ένα επεισόδιο. Τις έχω ξεχάσει και κάποια στιγμή ένας καπνός έτσι από την κουζίνα και λέω τι έγινε, έχουν ξεμείνει από νερό και πάω να δω και παραλίγο να πάρω φωτιά, παιδιά. Οπότε από τότε έχω το άγχος και πάω ένα 2-3 λεπτά πάω να δω τι γίνεται με τις φακές, μην έχει εξαθμιστεί το νερό και... Πάρω φωτιά εδώ πέρα στο σπίτι, οπότε τώρα δεν θα βάζω σειρά να δω, να τελειώσω πρώτα τις φακές και μετά. Έτσι κι άλλως έχω μείνει πολύ πίσω με τα πλυντήρια, δεν ξέρω τι γίνεται με αυτά τα ρούχα ρε παιδιά, δεν ξέρω αν σε εσάς γίνεται αυτό το πράγμα. Κάθε τρεις και λίγο, κάθε μέρα πρέπει να βάλω 2-3 πλυντήρια, είναι απίστευτο. Δεν ξέρω τι θα γίνει μετά με τις βροχές και αυτά, δεν θα προλάβω τίποτα. Τώρα πες ότι τουλάχιστον στεγνώνουν εύκολα και γρήγορα έξω, γιατί έχει ακόμα ζέστη. Αλλά έχω μείνει πολύ πίσω συνέχεια τώρα που είχε ακόμα ζέστη, τρώνε τα παιδιά, τα ασεδόνια τα αλλάζω ένα δεύτερη μέρα. Ρουχαλάκια τους από το σχολείο, τα δικά μας, το Κώστα που δουλεύει, δηλαδή δεν προλαβαίνω, δεν ξέρω τι γίνεται. Τώρα έχω να μαζέψω τόσο απ' έξω που έχουν στεγνώσει, έχω βάλει ένα πλυντήριο με πετσέτες σεδόνια, να δω αν τα μου χωρέσουν μετά και κάποια ρούχα, όπως και δίποτε πρέπει να βάλω. Έχω και παπούτσια σήμερα, τι να σας πω. Τέλος πάντων, έχω μείνει λίγο πίσω με τις δουλειές, γιατί σας έχω πει ότι το τελευταίο διάστημα δεν έχω περάσει τόσο καλά ψυχολογικά με αυτό που μου έχει συμβεί. Είναι εντάξει, ήταν δύσκολο για μένα πολύ, οπότε δεν είχα την κατάλληλη ψυχολογία να κάτσω να καθαρίσω το σπίτι, να κάνω διάφορα, οπότε το έχω παρατήσει λιγάκι αυτό το κομμάτι και αυτό έχω μείνει λίγο πίσω. Γι' αυτό, κοιτάτε εδώ για το σοκαραπέ, έχω βάλει σεδονάκι γιατί είναι βρώμικο, έχουν φάει τα παιδιά, σκουπιστήκανε από το καναπέ, δεν ξέρω τι έχει γίνει, έχει σοκολάτα, λες ότι φαίνεται, λες ότι έχει, μην το πω. Και ναι, πρέπει να βγάλω και τα καλύματα, να το πλένω και τέλος πάντων, μην σας κουράζω γιατί βλέπετε, έχω πολύ καιρό να μιλήσω. Ωραία. Η αλήθεια είναι ότι είχα 2-3 προσπάθειες έτσι να ξεκινήσω να κάνω βλογάκι, αλλά ναι, τελικά δεν μπορούσα και μετά τα παράταγα έτσι, οπότε είχα κάποια κομματάκια έτσι που είχα τραβήξει, αλλά φαινόταν ρε παιδί μου ότι δεν είναι ό,τι πρέπει, ότι δεν ήμουν εγώ, ότι δεν ήταν καλό, οπότε λέω άστο τουλάχιστον να περάσει αυτό το διάστημα έτσι να συνέλθω λιγάκι. Όταν θα είμαι έτοιμη θα σας τα πω και εσάς άμα είναι να μιλήσουμε. Και τέλος πάντων, έχουν συμβεί διάφορα. Τώρα μπήκαμε πολύ σοβαρά να ψάξουμε σπίτι. Έχουμε μιλήσει με ένα μεσίτης, έχουμε δει 2 σπίτια μέχρι τώρα. Το ένα σπίτι ήταν τέλειο, πραγματικά. Άνοιξες την πόρτα και έλεγες, είναι το τέλειο. Εδώ θα μείνω, δεν θα ξαναφύγω από εδώ. Αλλά ήταν μακριά, δεν μας βόλευε καθόλου. Και δεν θέλαμε να μπούμε στη διαδικασία να αλλάξουμε σχολείο. Και τα παιδιά τώρα που πήραν μια σειρά στο σχολείο και αυτά, φίλους. Και λέγαμε, όχι, άστο, είναι το τέλειο, αλλά δεν, άστο, ψάξουμε λίγο ακόμα.
Εντάξει, στεναχωρήθηκα λίγο και αλήθεια είναι ότι ήταν τέλειο, είχε τζάκι, ήταν καινούριο, ανακοίνωση πάνω φέτος, πολύ ωραίο, αλλά ήταν πολύ μακριά. Οπότε, είδαμε ένα άλλο ένα στη γειτονιά μας, όχι ακριβώς στη γειτονιά μας, λίγο πιο κοντά, τέλος πάντων. Ίδια τιμή με το άλλο, δηλαδή στα 500 ευρώ κάπου εκεί κοιτάμε. Εκείνο που ήταν ανακοινισμένο full φέτος, είχε τα πάντα μέσα, ό,τι ήθελε, ηλιακό, τζάκι, τα πάντα, πολύ ωραίο, πολύ καλό σπίτι. Και εκείνο στην ίδια τιμή, δεν μπορούσε να μπει άνθρωπος μέσα εκεί, ήταν πολύ χάλια, παλιό, βρώμικο, χάλια, εδώ δεν είναι τίποτα. Οπότε συνεχίζουμε και βλέπουμε σπιτάκια τώρα και ελπίζω σύντομα να βρούμε κάτι, γιατί θέλουμε να βρούμε και κάτι στη γειτονιά μας. Δεν είναι και κάτι εύκολο, δεν θέλουμε να αλλάξουμε γειτονιά, σχολεία, δουλειές και αυτά. Γιατί και από τη δουλειά του κόστη ήταν πολύ μακριά εκείνο το σπίτι, και από τα σχολεία, λογοθεραπείες. Δηλαδή όλη μέρα θα πρέπει να είμαστε στους δρόμους, βενζίνες. Όχι. Οπότε αυτό είναι το ένα, ότι σύντομα θα αλλάξουμε σπιτάκι. Είμαι σίγουρη ότι θα βρεθεί τώρα. Που έχουμε μιλήσει με ένας μεσίτης και μας στέλνει κοντικούς και αυτά, μπαίνουμε στο ίντερνετ να κοιτάμε. Οπότε, ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι αυτό που σας έλεγα τότε, ότι ο Κώστας έχει αποφασίσει να φύγει η Δανία και αυτά, άκυρο. Και αυτό το σχέδιο, και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Και για αυτό το κομμάτι, γιατί είχε αποφασίσει, είχε μιλήσει στη δουλειά, στο αφεντικό, ότι θα φύγει, ότι θα του δώσει λίγο χρόνο μέχρι να βρει άλλο άτομο και αυτό. Εννοείται πως έχουν γίνει όλα άνω κάτω με το που άκουσε το αφεντικό, έλεγε δεν γίνεται να φύγεις και αυτά, δεν μπορώ χωρίς εσένα στη δουλειά και αυτά. Δηλαδή, εντάξει, δεν θα πω το μαγαζί που δουλεύει, γιατί δεν ξέρω αν μην του κάνω και προβλήματα στο Κώστα και αυτά. Τέλος πάντων, είναι μια αλυσίδα, έχει πιο πολλά μαγαζιά και αυτά. Και μου λέει δεν γίνεται χωρίς εσένα, είναι υπεύθυνος ο Κώστα εκεί. Ναι, όπως σας έλεγα, τα έχουν βάλει κάτω, έχουν κάτι στο τραπέζι, έχουν μιλήσει, οπότε όλα είναι προς το παρόν, είναι εντάξει, είναι τέλειο για μας, ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε κανονικά τη ζωή μας εδώ. Είχαμε κάτι, είχαμε μιλήσει και με τα παιδιά για το σχέδιό μας, για τη Δανία και αυτά, ο Αλέξανδρος ήταν με τίποτα, δεν βλέπει τη ζωή του, γιατί έχει μεγαλώσει τώρα, είναι σχεδόν 8 χρονών και δεν μπορεί να βλέπει τη ζωή του στην Ελλάδα. Και αυτό ήταν και ένα κομμάτι που μας κρατούσε κάπως, ξέρεις, στεναχωρημένοι και δεν μπορούσαμε να πάρουμε τόσο εύκολα αυτή την απόφαση, αλλά μετά λέγαμε τέλος πάντων είναι παιδί και αυτά, άστονε, μπορεί να το συνηθίσει, δεν ξέρει ακόμα και αυτά, είχε μιλήσει στη δουλειά, αλλά μετά που όλα έχουν γυρίσει και η ζωή μας τελικά μας στέλνει εδώ πέρα στην Ελλάδα, οπότε είμαστε πολύ αναχουφισμένοι έτσι και χαρούμενοι για όλα αυτό που έχουν γίνει. Οπότε ναι, το άλλο είναι και αυτό, ότι τελικά θα μείνουμε εδώ και δεν τα χρειαστεί τώρα να αλλάξουμε εντελώς τη ζωή μου και αυτά. Από τη μία δεν ξέρω, τώρα θα δείξει το μέλλον αν ήταν καλή απόφαση ή όχι. Τέλος πάντων, είμαστε νέοι ακόμα, ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει αύριο. Βλέπετε τι γίνεται σήμερα εδώ, αύριο αλλού, αλλά τέλος πάντων, για τώρα προς το παρόν που μιλάμε, η απόφαση είναι αυτή, ότι ναι, εδώ. Γι' αυτό μπήκαμε σοβαρά να ψάξουμε και σπίτι, αφού πήραμε αυτή την απόφαση, γιατί το είχαμε αφήσει κάπως πίσω, ότι δεν ξέραμε τώρα, λέω, αφού τα φύγουμε, εσύ τα φύγεις, κάποια στιγμή θα έρθουμε και εμείς, λέω, πού να πάμε να αλλάξουμε σπίτι, και το είχαμε αφήσει, γι' αυτό δεν είχαμε αλλάξει τίποτα εκεί στο σπίτι, γιατί σας είχα πει ότι θέλω να αλλάξουμε καναπέ, έπιπλα και αυτά, αλλά μετά ήταν εκείνο το σχέδιο. Το ότι θα φύγουμε και λέγαμε δεν χρειάζεται, αλλά τώρα τελικά αφού πήραμε αυτή την απόφαση θα μείνουμε εδώ πέρα, αυτό μπήκαμε σοβαρά και να ψάξουμε σπιτάκι και θα δούμε. Έχουν να γίνουν πολλές αλλαγές, κάτι αξιοσφακές, πάω να δω γιατί σας έχω πει φοβάμαι. Όλα εντάξει, δεν έχω κοιτάξει, δεν έχει συμβεί τίποτα, έχουμε λίγο περιθώριο να μιλήσουμε λίγο ακόμα. Είναι εντάξει, απλά ξεκινήσανε να βράσουν ή αυτό κάτι άκουσα και λέω πάω να δω τι γίνεται. Ωραία, αυτά είναι τα νέα μας, τα πιο σημαντικά. Τώρα λεπτομέρειες και αυτά, έχουν συμβεί διάφορα και πολλά σε αυτό το μήνα που δεν έχω ανεβάσει τίποτα, αλλά θα τα συνειδητώ στην πορεία και θα μιλήσουμε σιγά σιγά. Αλλά οι πιο σημαντικές είναι αυτές, ότι τελικά θα κάτσουμε εδώ, ότι ψάχνουμε σοβαρά για σπιτάκι αφού έχουμε αποφασίσει να μείνουμε εδώ. Οπότε σύντομα θα αρχίζω και τα βιντεάκια, σύντομα, δηλαδή τέλος. Τώρα το πήρα απόφαση. Κάθε μέρα ανοίγουμε την κάμερα και τα αρχίζουμε τα βλογάκια μας και τα βιντεάκια μας. Οπότε αυτά είναι, αφού έχει πάει 12 παρά 20
και να τελειώσω γρήγορα το φαγητάκι μου, να πάω να πάρω και την Ανούλα μου. Οπότε από αύριο ξεκινάμε σιγά σιγά και θα μπούμε στη ρουτίνα μας, στη καθημερινότητά μας. Οπότε θα τα πούμε πιο σύντομα. Παιδιά, εγώ ελπίζω να είστε όλοι πάρα 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 πολύ καλά. Ελπίζω να είστε ακόμα εδώ πέρα μαζί μου, δίπλα μου. Σας φιλώ όλους. Ελπίζω να έχετε μια πανέμορφη μέρα. Και θα τα πούμε σύντομα.